Κάποιοι θεωρούν ότι η Ελλάδα είναι μόνο το κέντρο, η πρωτεύουσα, η Αθήνα, αλλά δεν ισχύει αυτό. Η Νέα Δημοκρατία κάνει μια συνειδητή, πολύ δυνατή προσπάθεια και ένα άνοιγμα στην κοινωνία. Νομίζουμε και αισθανόμαστε ότι οι διαχωριστικές γραμμές των κομμάτων έχουν πλέον ξεθοριάσει και στο πλαίσιο αυτό ο Κυριάκος Μητσοτάκης κάνει έκκληση για ένα νέο πατριωτισμό που περιλαμβάνει όλους. Όλους αυτούς που μας ψήφισαν, δεν μας ψήφισαν, είναι απογοητευμένοι, πικραμένοι, δεν σκοπεύουμε να αφήσουμε κανέναν Έλληνα πίσω. Σε μια προσπάθεια να αλλάξει το πεπρωμένο αυτής της χώρας που δεν αξίζει αυτή την πολύ μέτρια, κακή, τυχοδιοκτική κυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ. Αξίζουν πολύ καλύτερα οι Έλληνες και η χώρα μας. Αυτό όμως έρχεται μέσα από σκληρή δουλειά και προσπάθεια και όχι μέσα από ευχολόγια, ψεύτικες λύσεις ή τις άλλες όψεις του ίδιου νομίσματος. Ακούσαμε λεφτά υπάρχουν, ακούσαμε θα διαγραφούν τα μνημόνια με ένα νόμο και ένα άρθρο και τώρα ακούμε ότι κάποιος έχει μυστική τεχνολογία από το Θεό Απόλλωνα και την πουλάει 3-4-3 και θα πληρώσει τα χρέη μας. Κυρίες και κύριοι, δεν υπάρχουν εύκολες λύσεις. Ό,τι αξίζει η ζωή έρχεται με κόπο και προσπάθεια και μάχη. Το μπορούν οι Έλληνες, τα έχουν ξανακαταφέρει. Θα τα καταφέρουμε και τώρα. Όμως πρέπει αυτή η κυβέρνηση να φύγει σήμερα. Χτες πρέπει να φύγει για να ξαναορίσουμε την μοίρα μας και να ξαναπροσπαθήσουμε να στήσουμε τη χώρα στα πόδια της. Επαναλαμβάνω ότι η υπερφορολογία και οι διορισμοί κομματικών εγκάθων από τα παράθυρα είναι τα κακέκτυπα της μεταπολίτευσης. Τα έχει αντιγράψει όλο ο κύριος Τσίπρας. Εμείς πιστεύουμε στη μείωση της φορολογίας, στη μείωση των δαπανών του δημοσίου. Πιστεύουμε σε νέες δουλειές για τα παιδιά μας, τα οποία αυτή τη στιγμή βρίσκονται στην ανεργία, ποιοτικές δουλειές και σε ένα πρόγραμμα εμπροστοβαρές μεταρρυθμίσεων, επενδύσεων, στοχευμένων παρεμβάσεων στο δημόσιο, αποκρατικοποιήσεων. Είναι ο μόνος τρόπος να ξαναμεγαλώσει η περιουσία, ο πλούτος της χώρας, το ΑΕΠ της χώρας και άρα η χώρα να αναπτυχθεί και να στηρίξουμε και τους αδύναμους και να υπάρχει και ένα δίκτυο κοινωνικής προστασίας και να ξαναφτιάξουμε την παιδεία μας, την υγεία μας, τα σχολεία μας, τα νοσοκομεία μας, να ξαναευημερήσει ο τόπος. Επαναλαμβάνω, δεν υπάρχει εύκολη λύση, υπάρχει σκληρή δουλειά, αλλά υπάρχει δρόμος έξω από την κρίση. Δεν είναι όλοι ίδιοι, δεν αξίζει ο Έλληνας να είναι απογοητευμένος και πικραμένος. Και αν πρέπει να γυρίσουμε όλη την Ελλάδα, πόλη-πόλη και χωριό-χωριό, να το πούμε και να πείσουμε μέχρι τον τελευταίο συμπολίτη μας, θα το κάνουμε με μεγάλη αγάπη και με μεγάλη χαρά. Η αξιολόγηση θα κλείσει. Κοιτάξτε, έχω ήδη πει και δηλώσει ότι ο κύριος Τσίπρας τους κοροϊδεύει και μας κοροϊδεύει όλους, τα έχει συμφωνήσει όλα. Δεν δέχτηκε ούτε για μία φορά να βάλει τη χώρα πάνω από την καρέκλα του. Το μόνο το που ενδιαφέρει είναι να παραμείνει στην εξουσία με κάθε κόστος και κάθε τίμημα. 4,5 δις τα χρεώνει στους Έλληνες ξανά και 100 δις που χρέωσε αυτά τα δύο χρόνια. Αυτό είναι το τίμημα του λαϊκισμού, του ψέματος. Υφάρπαξε την ψήφο των Ελλήνων και οι Έλληνες τώρα τον περιμένουν στη γωνία για να το απαντήσουν αναλόγως. Οπότε, αν δεν πιστεύει τις δημοσκοπήσεις έτσι όπως λέει και είπε προχθές στη Βουλή, εδώ είμαστε, ας πάει σε εκλογές για να μετρηθεί με την ελληνική κοινωνία. Όχι με τα κόμματα της αντιπολίτευσης, τη Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία είναι με την πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας και η ελληνική κοινωνία είναι με τη Νέα Δημοκρατία. Και η Νέα Δημοκρατία δεν αποκλεί κανέναν. Έχουν δικαίωμα όλοι οι πολίτες. Και αυτοί που δεν ψήφισαν. Και αυτοί που είναι απογοητευμένοι. Και αυτοί που ψήφισαν κάτι άλλο. Και αυτοί οι οποίοι αισθάνθηκαν ότι έχουν μείνει στο περιθώριο να συμπορευτούν μαζί μας σε μια πανστρατιά νέου πατριωτισμού για τη χώρα αυτή. Θα πάμε λοιπόν σε εκλογές, ζητώντας τη μέγιστη δυνατή κοινωνική πλειοψηφία και μετά θα συνεργαστούμε με τα κόμματα αυτού του δημοκρατικού τόξου που έχουν κοινές αξίες και αρχές για μας, με μας, έτσι ώστε να μπορέσουμε να δώσουμε άλλη προοπτική στη χώρα. Πάντα όμως λέγοντας την αλήθεια, η νέα ελπίδα είναι αυτή, είναι η αλήθεια. Έχει δικαίωμα ο ελληνικός λαός μετά από όλα αυτά τα χρόνια της κρίσης να ξέρει πραγματικά πού βρίσκεται και τι έχει να περιμένει. Και αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα ξαναφτιάξει τη σχέση μεταξύ πολιτών και πολιτικών που έχει διαραγεί στα χρόνια της κρίσης. Η σχέση μεταξύ πολιτών και πολιτικών φτιάχνεται μόνο αν κοιτάξει τον άλλον στα μάτια και τον πει ειλικρινώς και καθαρά και ντόμπρα τι χρειάζεται να κάνει ο ίδιος, η οικογένειά του, η επιχείρησή του, ο τομέας που δουλεύει και όλη η χώρα μαζί για να βγούμε από την κρίση.